Να μας ακούσετε, δεν μπορέσετε να μας δείτε. Είμαστε εδώ με τον κύριο Παύλο Γιαννακόπουλο. Καταρχάς, να σας ρωτήσω, κύριε Πρόεδρε, πώς σας φαίνεται το απόψινο παιχνίδι, πώς βλέπετε την ομάδα. Το παιχνίδι, ένα-δύο παιχνίδι, με εισάξιες ομάδες. Στο τέλος θα δούμε. Ελπίζω τελικά να είναι νικητής ο Παναθηναϊκός. Και Πρόεδρε, στα διοικητικά του Παναθηναϊκού έχετε κάνει στα ποδοσφαιρικά. Δεν ανακατεύουμε τα ποδοσφαιρικά. Έχω δηλώσει επανειλημμένως ότι δεν με ενδιαφέρει η θέση του Πρόεδρου του Παναθηναϊκού. Υπάρχει κάποια λύση που εσείς θα προτείνατε ως ιδανική? Όχι, όχι. Υπάρχουν άλλοι. Αυτοί που όπως τα φτιάξαν, όπως τα χαλάσαν, θα τα ξαναφτιάξουν. Σας ευχαριστώ πάρα πολύ, κύριε Πρόεδρε. Με τον Πρόεδρο για το θέμα που έχει προκύψει. Τάσο, έχει αποχωρήσει ο κύριος Πρόεδρος. Γιατί έχει κυκλοφορήσει μια πληροφορία για έναν πολύ μεγάλο όνομα από το NBA, το οποίο σχεδιάζει να φέρει ο Παναθηναϊκός στο εγγύς μάλιστα μέλλον. Αλλά βέβαια προέχει για τους πρωταθλητές το σημερινό παιχνίδι. Δεν υπάρχει εκύτερο μέλλον βεβαίως από το δεύτερο ημίχρονο του αγώνα και επ' αυτού καλός αρμόδιο. Ήταν όμως είναι ίντρικα, δηλαδή είναι ο Βίτσκι, είναι ο Γιάκοβιτς, είναι αυτά που έτσι τον, πριν τον αγώνα έτσι. LeBron James, free agent δεν είναι. Free agent είναι, ναι. Okay. Η μαμά του είναι λίγο δραστήρια, όμως και εδώ πέρα έχει πολλά παιδιά που μπορεί να κάνουν δουλειά. Του τέστην. Του τέστην, εγώ πιστεύω ότι η ομάδα που θα παίξει άμυνα είναι αυτή που θα κερδίσει το... Έτσι και τις βασικές συνθήκες. Το παιχνίδι. Δηλαδή αν ο Λεο... Τσίλτρες. Περπέρογλου στο τζάμψου. Ποστάρει εκεί με τον πιο κοντό. Και όντως έρχεται στην βοήθεια για τον Παναθηναϊκό που θέλει να ανοίξει τον ευθυδιασμό. Για τον Πέκοβιτς. Παιχνίδια συνεργασίας, Παπαλουκάς, Τσίλτρες για τρεις, εντελώς ελεύθερος ο τριών πόντων. Βάζει και σε κουβέντα τον τρόπο με τον οποίο ο Παναθηναϊκός τον αφήνει να σουτάρει. Παπαλουκάς πηγαίνει στο κάρφωμα για το 44-52. Νίκολας, η τάπα του Τσίλτρες, ωστόσο το καλάθι μετράει, διότι η μπάλα βρισκόταν σε πορεία καθόδου προς το καλάθι του Ολυμπιακού. Διαφορά στους 8. Στους 11. Τρία δευτερόλεπτα θα πρέπει να σουτάρει. Ο Πένο όχι, δεν σουτάρε. Μπουρούσης. Δεύτερο καλάθι. Μπάζερ μπίτερα τον Ολυμπιακό. Πατίστ Φώτσης είναι το inside game του Παναθηναϊκού τώρα. Και τρεις γκάρ. Ο Πατίστ θα τα καταφέρει με το χουκ για το 48-60. Ακόμη τέσσερα δευτερόλεπτα. Τρία πιέζει ο Ολυμπιακός. Μάλιστα. Απίθανο. 49-51-60 από αυτή την ποικιλία του Γιασκεβίτσιους που μη έχοντας άλλη επιλογή, κοιτάξτε πως σκοράρει. Η διάφορη περίπτωση του απόψινου μάτς και από τη μια πλευρά και από την άλλη. Ολυμπιακός είναι κυρίαρχος, ο Σπανούλης πηγαίνει στο καλάθι. Παίζει καλή άμυνα απόψε απέναντι στα πήγαινε ο Γρήγορη, πάσα του Διαμαντίδη. Καλάθι για τρεις από τον Τζαρτσαρή. Σπανούλης, πάσα στον Μπατίστ. Το καλάθι δείχνει ότι μετράει και ο Σταναδής, δεν ξέρουμε τι. Για να δούμε τι λέει. Να ξαναδούμε τη φάση. Να την ξαναδούμε. Για ένα ρεπλέι θα μας πείσει γενικώς. Επειδή χτύπησε η μπάλα στον ταπλό. Μπάλα χτυπήσει. Ταπλό. Να δούμε. Στεφάνι. Μπουρούσης. Η τάπα από τον Μπατίστ. Και φεύγει ο Γιασκεβίτσης τον ευθυδιασμό. Σπανούλης. Έρχεται τρέιλερ. Ο Μπατίστ καλάθι. 60-61. Διαμαντίδης, η μπάλα μέσα, Μπατίστ, 63-61, σερί 17-1 ο Παναθηναϊκός, νέα κατοχή για τον Ολυμπιακό. Ούτε ο Τσίλτρες ούτε Κλέης έχουν βοηθήσει επιθετικά τον Ολυμπιακό σε αυτό το διάστημα. Τσίλτρες για τρεις, το βάζει, 63-64. Το σπλί, το συνηθισμένο από τον Διαμαντίδη, εκτός ισορροπίας, ο Γιασικεβίτσιους, 67-64. Πάνω σε αλλαγές ο Τσίλτρες, ο Σπανούλη. Κλασική χαρακτηριστική κίνηση Σπανούλη. 69-64. Διαμαντίδης. Πηγαίνει μέσα. Μπέβερλι. Πηγαίνει όλο το δρόμο. Καλάθι από τον Αμερικανό και δικαίωμα για μια βολή. Κυριακή 10 παρατέταρτο. Στο στάδιο Ρίσκε Πηλίας. Η πάσα του Βούιτσιτς. Κλέιζα στο κάρφωμα. 70-79-70. Παναθηναϊκός θα νικήσει πιθανότατα με αυτό το σκορ. 79-70 θα κάνει το 2-1 και οι δύο ομάδες θα ανανεώσουν το ραντεβού τους για τον τέταρτο τελικό που είναι πρώτο match ball για τον προηγούμενο με 2-1 Παναθηναϊκός. Ένα match που είχε πολλές εντάσεις. Σε ένα match που πέρασε από χίλια μύρια κύματα, που έχει μεγάλους πρωταγωνιστές, που έχει αφανείς ήρωες και που όλα αυτά θα τα ρεζουμάρουμε
εδώ, από εδώ και πέρα, μαζί με τον Τάσο Μαγουλά και τον Βασίλη Φραγιά. Coach. Θεωρώ ότι το παιχνίδι είχε δύο διαφορετικές όψεις. Το πρώτο ημίχρονο Ολυμπιακός ήταν πολύ καλύτερος. Είχε τον Ίστρο τον επιθετικό. Ο Παναθηναϊκός δεν μπόρεσε και σε καμία περίπτωση να σταματήσει, ειδικά τα τρίποντα του Ολυμπιακού. Δεύτερο ημίχρονο θεωρώ ότι έσφιξε η άμυνα του Παναθηναϊκού πάρα πολύ. Περιόρισε το περιφερειακό παιχνίδι των παιχτών του Ολυμπιακού και από εκεί και μετά βρήκε διαδρόμους με τον Σπανούλη, ο οποίος έκανε για μένα μια ουσιαστική διαφορά στο κομμάτι της δημιουργίας του παιχνιδιού. Κατάφερε να φτάσει σε μια, θα έλεγα, υπερπολίτιμη νίκη που το δίνει πλέον σαφέστατο προβάδισμα για το πρωτάθλημα. Εικονογραφείται στο Σπανούλη η νίκη του Παναθηναϊκού. Όντως, το μπάσκετ είναι ένα ομαδικό σπόρο υπό την έννοια και έχει να κάνει και αντανακλάκια στον Ομπράντοβιτς, ο οποίος έδειξε εμπιστοσύνη. Δηλαδή, παρά το γεγονός ότι ο Σπανούλης ήταν κακός, τον άφησε μέσα μέχρι να ζεσταθεί και εν τέλει απέβη πολύ καθοριστικός παράγων. Ο προπονητής σίγουρα ξέρει καλύτερα από όλους μας το πώς χρησιμοποιεί τους παίκτες του. Ο Σπανούλης είναι μια τεράστια προσωπικότητα και εκεί που χρειάστηκε πήρε την ομάδα, θα έλεγα, στην πλάτη του και στον τομέα του σκοραρίσματος αλλά και στον τομέα των οργανωτικών. Και εντάξει, σαφέστατα θα δικήσουμε τον Νίκολας, ο οποίος κράτησε τον Παναθηναϊκό σχεδόν μόνος του όλο το πρώτο ημίχρονο. Αλλά θεωρώ ότι τα φώτα στο τέλος πέσανε πάνω στο Βασίλη Σπανούλη. Από τον Ολυμπιακό, αυτός που ήταν για μία ακόμα φορά καταπληκτικός. Ο οποίος τον ξαναβλέπουμε εδώ ήταν ο παίκτης τον οποίο δεν είχε ο Ολυμπιακός στα τελευταία λεπτά, που αποβλήθηκε με 5 φάουλ. Μπορούσε ήταν πάρα πολύ καλός για ένα ακόμα παιχνίδι, αλλά δεν έφτανε μόνος του, γιατί κάποια στιγμή μπλόκαρε επιθετικά ο Ολυμπιακός. Είτε από την πολύ καλή άμυνα του Παναθηναϊκού, είτε από την αστοχία που είχε στα περιφερειακά σουτ. Και από εκεί και μετά το αποτέλεσμα θεωρώ ότι δικαιώνει το Παναθηναϊκό. Και στο τέλος που αυξήθηκε πάρα πολύ η πίεση του Παναθηναϊκού και που μετρούν και μιλάνε τα playmaker, ο Παπαλουκάς δεν ήταν σε καλή βραδιά. Ο Τόντος φορτώθηκε με φάουλ στην ισοφάριση του Παναθηναϊκού στο 61-61. Ο Παπαλουκάς είχε 6 λάθη και 4 ασίστ. Ασυνήθιστο για τον ίδιο βέβαια. Αν βλέπω καλά, έχει και 6 κλεψίματα. Έχει κάνει δηλαδή ένα ή πολύ καλό ή πολύ κακό παιχνίδι, να το δεις από αποσπασματικά. Αλλά στο τέλος ο Ολυμπιακός από τα γκάρ του και τα γκάρ κινητοποίησαν και τον Παναθηναϊκό. Δεν πήρε τίποτα και δεν πήρε πάσες στη ρακέτα. Δεν αξιοποίησε τους ψηλούς και δεν έβγαλε και σουτ για τον Κλέζα ή φάσεις στις οποίες ο Κλέζα μπορεί να σκοράρει. Και δεν σκοράρει καθόλου. Ο Κλέζα έχει βάλει 6 πόντους στο πρώτο δεκάλεπτο. 2 στο δεύτερο. Και 2 στο δεύτερο, και αυτό είναι. Δεν έχει, οι άλλες επιθέσεις είναι όλες τραβηγμένες. Πολλά πράγματα συνέβησαν εδώ. Είχαμε και εντάσεις και εντός του αγωνιστικού χώρου και δύο αντιαθλητικά φάουλ. Και είχαμε και μια ατμόσφαιρα γενικότερα περιραίουσα που ουσιαστικά μας έβγαλε λίγο από τη λογική των προηγούμενων αγώνων, με πρόσωπα, με πολύ μεγάλα σερί και από τις δύο πλευρές, με ανατροπές στη διάρκεια του αγώνα και με τι εικόνες που θα τις μεταφέρουμε, Βασίλη, την Κυριακή το βράδυ στο ΣΕΦ για το πρώτο match ball του Παναθηναϊκού, για την ευκαιρία του Ολυμπιακού να ισοφαρίσει και να ξαναγυρίσουμε εδώ την ερχόμενη Τετάρτη, αν αυτό είναι το γραφτό, το πεπρωμένο της εφετινής τελικής σειράς. Νομίζω ότι και οι δύο προπονητές θα έχουν δουλειά μέχρι την Κυριακή. Δηλαδή θα παίρνει ο καθένας από το βίντεο του ενός ημιχρόνου για να αναλύσουν τα συν και τα πλην. Σαφέστατα την περισσότερη δουλειά θα την έχει ο Παναγιώτης Γιαννάκης στο δεύτερο ημίχρονο για το πώς κόλλησε η ομάδα του στο σκοράρισμα, και ο Ζέλικο Μπράτος για το πρώτο ημίχρονο που δεν μπορούσε η ομάδα του να βρει καθόλου ρυθμό. Υπάρχουν πολλά τα οποία θα πρέπει να απαντηθούν και πολλοί ήρωες να αναδειχθούν ή πολλοί να φανούν μοιραίοι. Εκείνο το οποίο θα έχει πολύ ενδιαφέρον, πιστεύω, να ακούσουμε και τη συνέντευξη τύπου, διότι οι δηλώσεις κάτι λένε μετά τον αγώνα, και ιδιαίτερα που δεν φάνηκε εν θερμό, θα υπάρχει και ο χρόνος να δούμε τι θα πούνε και οι δύο προπονητές. Διότι... Τελικό αποτέλεσμα Παναθηναϊκός Ολυμπιακός 79-70, η σειρά των τελικών της Α1 βρίσκεται στο 2-1, μεταφέρεται την ερχόμενη Κυριακή το βράδυ στις 10 παρατέταρτο.